μία ομάδα ερευνητών που συνέλεξε κομμάτια από τον μετεωρίτη που εξεράγει πάνω από το Βερολίνο τον Ιανουάριο, ανακάλυψαν ότι ανήκει στο είδος Ομπρίτς. Στις 21 Ιανουαρίου 2024, ένας μετεωρίτης εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης και εξεράγει πάνω από το Βερολίνο στις 12:33 το βράδυ. Πριν φτάσει στη Γη, ο αστεροειδής 2024 BX1 ήταν ένα από τα κοντινά αντικείμενα της Γης, με μια τροχιά που υποδεικνύει ότι ήταν μέλος της ομάδας Apollo. Τα κομμάτια του μετεωρίτη εντοπίστηκαν αργότερα από μια ομάδα επιστημόνων και αναγνωρίστηκαν ως μια σπάνια κατηγορία αστεροειδών γνωστή ως Ομπρίτ. Η ομάδα που ανέλαβε την περισυλλογή του μετεωρίτη βρήκε τα κομμάτια σε χωράφια νότια του χωριού Ρίμπεκ, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Βερολίνου. Η έβρεση των κομματιών αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση λόγω της ιδιαίτερης εμφάνισης των Ομπρίτς, οι οποίοι μοιάζουν με κοινές πέτρες από μακριά, αλλά είναι πολύ διαφορετικοί όταν τους κοιτάς από κοντά. Ενώ άλλοι τύποι μετεωρητών έχουν μια λεπτή κρούστα από μαύρο γυαλί που προκαλείται από την έντονη θερμότητα που παράγεται κατά τη διέλευσή τους από την ατμόσφαιρα, οι Ομπρίτς έχουν κυρίως μια διαφανή γυαλίνη κρούστα. Οι Ομπρίτς δεν μοιάζουν με αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται όταν σκέφτονται μετεωρίτες. Οι Ομπρίτς μοιάζουν περισσότερο με γκρι γρανίτη και αποτελούνται κυρίως από πυρητικό μαγνήσιο και φορστερίτη. Περιέχουν ελάχιστο σίδηρο και μια γυάλινη επικάλυψη, που συνήθως είναι ένας καλός τρόπος για να αναγνωριστούν. Ο μετεωρίτης εντοπίστηκε αρχικά από τον αστρονόμο Dr. Christian Sarnecki, με ένα από τα τηλεσκόπια του Concoli Observatory στη Βουδαπέστη. Όπως ο μετεωρίτης του Τσελιάμπινσκ, που εξεράγει πάνω από τη Νότια Ρωσία το 2013, η έκρηξη παρακολουθήθηκε από πολλούς και καταγράφηκε. Ωστόσο, δεν προκάλεσε ζημιές.